καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πολύ ενθουσιασμένη είμαι και δεν αντικατοπτρίζει το πόσο όντως αισθάνομαι. Είναι το πρώτο βίντεο μετά διακοπών, είναι το πρώτο βίντεο του χειμώνα. Όχι εντάξει, του φθινοπόρου. Ας το πω του φθινοπόρου και έξω έχει 40 βαθμούς και είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Έχω βγάλει την μπέμπελη και αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο γίνεται με τη βοήθεια του Beauty Case. Δεν έχω πληρωθεί για το βίντεο δεν είναι sponsored, απλά μου έδωσαν κάποια πραγματάκια από την αγαπημένη Absolute New York να τα δοκιμάσω και να σας πω τη γνώμη μου για αυτά, να κάνω ένα review και εξασφάλισα και κάποια προϊόντα για να σας τα δώσω σε giveaway εδώ στο κανάλι και κάποια στο Facebook στη σελίδα μου. Μία νικητήρια θα είναι εδώ στο κανάλι και μία θα είναι στο Facebook με διαφορετικά πραγματάκια η καθεμία. Κάποια από τα πράγματα που θα σας δώσω και που έχω δοκιμάσει τα έχω αγοράσει μόνη μου και κάποια μου τα έχουν δώσει τα παιδιά από το Beauty Case και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κλεοπάτρα και τον Αποστόλη και τα κορίτσια που με βοήθησαν να διαλέξω τα πράγματα. Θα σας πω ότι είναι η Absolute New York μία πολύ οικονομική εταιρεία, οπότε είναι πολύ προσιτή και είναι εύκολο να δοκιμάσεις πράγματα χωρίς να πεις ότι okay, δοκιμάζω πιο δύσκολα γιατί είναι ακριβά, οπότε παίρνω ρίσκο. Υπάρχουν πράγματα που δεν μου πολύ αρέσουν και θα σας πω ποια είναι αυτά και υπάρχουν και πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ και θεωρώ ότι για την τιμή τους είναι top, οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, κάποια πράγματα είναι ήδη ανοιγμένα γιατί τα έχω κρατήσει εγώ για μένα και για το review και για να τα δοκιμάσω. Και κάποια τα έχω κλειστά, θα σας τα δείξω, τα έχω δοκιμάσει εγώ στο κατάστημα και όσο έμεινα στο Βόλο, έμεινα περίπου μία εβδομάδα στο Βόλο και γι' αυτό και τα διάλεξα για το giveaway, αλλά έχω πάρει μαζί μου στην Αθήνα καινούργια πράγματα για το giveaway και δεν τα έχω ανοιχτά, οπότε σε αυτά δεν θα σας κάνω swatches, απλά θα σας τα δείξω. Πάμε με τα πράγματα που έχω εδώ για μένα, θα σας δείξω αρχικά αυτά που δεν με ξετρέλαναν εμένα και θα περάσουμε σε αυτά που μου άρεσαν πολύ. Ένα πράγμα λοιπόν πλήρως αδιάφορο για μένα, το οποίο δεν μου έκανε καμία εντύπωση, δεν μου άρεσε, δεν βρήκα νόημα, είναι τα Beauty Marks. Έχουν διάφορες εταιρείες Beauty Marks και είναι ουσιαστικά στάμπες για πρόσωπο και σώμα. Είναι αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο αφήνει στάμπα πάνω σας. Μία καρδουλίνα. Το θεωρώ πλήρως άχρηστο, δεν θα έδινα λεφτά για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να θέλετε να κάνετε τέτοιο πράγμα. Γιατί. Ίσως να φανεί σαν τατού τύπου. Θα το κάνω εδώ. Όπως έχουν πολλές εδώ στο... Που έχουν εδώ. Να. Είναι σαν να είμαι βρώμικη βασικά. Δεν είναι σαν βρωμιά, τώρα στο χέρι μου. Θα μπορούσα να το έχω κάνει στο μικρό. Ένα πράγμα που δεν θα δίνα ποτέ, ποτέ, ποτέ λεφτά γι' αυτό και δεν είναι κάτι που συστήνω και... Το επόμενο ψήλο αδιάφορο σε μένα, αλλά που μου άρεσε σαν προϊόν, δεν ξέρω αν με νιώθετε. Λοιπόν, είναι το Shimmer Eyeliner. Το Shimmer Eyeliner λοιπόν της Absolute New York είναι πολύ ωραίο, είναι pigmented, έχει καλή απόδοση χρώματος και έχει και καλή διάρκεια. Το δικό μου έχει ψηλοστεγνώσει γιατί δεν το χρησιμοποιώ πολύ και το έχω πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι από τα προϊόντα που πήρα πρόσφατα από το Beauty Case, είναι το έχω καιρό. Κάνα χρόνο κιόλας, οπότε λογικό να έχει στεγνώσει. Anyway, έχει πολύ ωραία φόρμουλα σαν προϊόν και αν σας αρέσει... Το Shimmer μπορεί να δουλευτεί πάρα πολύ ωραία το συγκεκριμένο, απλά εγώ προσωπικά δεν θα φορούσα Shimmer Eyeliner. Κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, γι' αυτό και σας έχω βάλει και ένα σε ένα από τα δύο giveaways, το giveaway του Facebook, σας το έχω αυτό, και είναι σε αυτό εδώ το φανταστικό. Τι είναι, τι χρώμα είναι. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να το πω.
το λέει εδώ. Glitter Burgundy. Είναι Burgundy, λοιπόν. Είναι αυτό της Βουργουνδίας, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μπορεί να μην τα φοράω. Το έχω βάλει σε κοπέλες σε μακιγιάζ και τους έχει αρέσει πάρα πάρα πολύ. Οπότε, σαν προϊόν αξίζει, απλά δεν είναι στα δικά μου γούστο. Συνεχίζω, λοιπόν, με παλέτα για σκιές. Οι συγκεκριμένες σκιές μου αρέσουν πάρα πολύ σαν φόρμουλα. Μου αρέσει πάρα πολύ η απόδοσή τους, η ποσότητα του pigment που έχουν μέσα. Απλά οι συγκεκριμένες αποχρώσεις που μου έστειλε η Κλεοπάτρα δεν ήταν φορέσιμες από μένα. Έχω χρησιμοποιήσει αυτές τις δύο μόνο, οι οποίες είναι και πιο δύσκολες. Αλλά θα σας δείξω τα swatches. Είναι πολύ πουδρένιες, έχουν αρκετό fallout. Αυτό είναι ένα warning, αλλά αξίζει το πόσο ωραία απόδοση έχουν και έχουν και πολύ καλή διάρκεια. Τις τιμές θα σας τις έχω όλες στο description box, γιατί δεν τις θυμάμαι, παιδιά, απ' έξω. Δεν υπήρχε περίπτωση να τις θυμάμαι. Κοιτάξτε πόσο ωραία απόδοση έχουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτοί για highlighter στα μάτια. Είναι εκπληκτική, όπως και η μαύρη είναι πολύ ωραία, γιατί έχει shimmer και ουσιαστικά βγάζει αυτό το... Δεν είναι μαύρη βασικά, είναι αυτό το γκρι, το ανθρακί, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, κολακεύει πάρα πολύ τα μάτια, και ειδικά αν έχετε ανοιχτόχρωμα μπλε, πράσινα μάτια, κολακεύει πάρα πολύ. Αν πάρετε λοιπόν διαφορετικούς χρωματισμούς, εγώ σας συστήνω οπωσδήποτε τις True Palettes, απλά όχι την Carnival. Συνεχίζω με κάτι που μου αρέσει αρκετά, ειδικά για την τιμή του, και είναι το primer, το Flawless Face, αν σας αρέσουν τα σιλικονούχα primer, όμως. Είναι primer που γεμίζει τους πόρους και κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται πιο λία. Μου αρέσει πάρα πολύ για την τιμή του. Είναι το primer που χρησιμοποιώ καθημερινά. Δεν είναι φυσικά ένα primer που θα κάνει το μακιγιάζ σας να κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Απλά θα δώσει έτσι έναν ωραίο καμβά για να στρώσει ωραία το foundation σας. Και αν ψάχνετε ένα primer για κάθε μέρα και σας αρέσει αυτή η υφή με τη σιλικόνη, είναι ένα πολύ πολύ τίμιο για την τιμή του primer. Ας τα πάρω έτσι με τη σειρά της βάσης. Δοκίμασα λοιπόν πρόσφατα και το... και το HD Flawless Foundation, το έχω στην απόχρωση 1 Natural, η οποία κι όμως είναι σχετικά σκουρόχρωμη για μένα, είναι ωραίο χρώμα, δεν είναι πολύ ροζ, δεν είναι πολύ κίτρινο, είναι σχετικά ουδέτερο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ ενυδατικό foundation, το οποίο γράφει ωραία στο φακό, γράφει ωραία όντως στην κάμερα, δεν δημιουργεί flashback, δεν έχει SPF, είναι με βιταμίνη ε από ό,τι λέει. Η κάλυψή του είναι μέτρια, όχι, είναι ελαφριά και χτίζεται μέχρι μέτρια. Αν θέλετε πλήρη κάλυψη, δεν θα σας τη δώσει, όπως και αν είστε πολύ λιπαρές, επίσης δεν είναι ένα foundation που θα σας σύστηνα εγώ. Αν είστε κανονικές, οι ξηρές, είναι πολύ ωραίο σαν foundation και αυτό είναι το foundation που χρησιμοποιώ καθημερινά το τελευταίο καιρό από όταν πήγα στο Βόλο. Θέλει πολύ καλό κούνημα, γιατί έχει σαν έλαιο μέσα και ψηλοδιαχωρίζεται, οπότε θέλει καλό κούνημα πριν το χρησιμοποιήσετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Μου θυμίζει της NYX το HD, οπότε αν σας αρέσει αυτό, αν το έχετε δοκιμάσει και σας αρέσει, θα σας αρέσει και αυτό. Έχει έτσι dewy αποτέλεσμα, φυσικό, βλέπετε, δεν γυαλίζει πολύ, αλλά δεν είναι και matte σε καμία περίπτωση, δεν κάθεται στις λεπτές γραμμές, δεν έχει την εκπληκτική διάρκεια, έχει μία ok διάρκεια για 4-5 ώρες, αλλά για αυτή την τιμή που είναι, το μεταξύ μυρίζει πολύ ωραία. Μ' αρέσει πως μυρίζει. Συνεχίζω λοιπόν με ένα powder foundation. Το HD Flawless είναι της ίδιας σειράς και έχω την απόχρωση 1 Porcelain, η οποία είναι αρκετά ανοιχτόχρωμη για μένα για αυτή την περίοδο, μέχρι να ασπρίσω τελείως για χειμώνα. Λοιπόν, αυτό το προϊόν είναι τόσο πουδρένιο που έχει την αίσθηση ότι είναι σαν κρεμμόδες. Έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση,
όταν το πιάνεις, έχει ωραία αίσθηση πάνω στο δέρμα, δεν μπουκώνει το δέρμα, δεν είναι cakey. Εγώ δεν θα το χρησιμοποιούσα σαν powder foundation, δεν έχει τόση κάλυψη όσο θα ήθελα εγώ να έχει ένα powder foundation. Είναι ωραίο αν θέλετε μια πούδρα με κάλυψη, δεν είναι απλά για να σετάρετε το foundation σας, γιατί έχει μια κάλυψη. Έχει και το σφουγγαράκι αυτό το οποίο εγώ δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Το έχω δοκιμάσει εμένα, αλλά δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Τη βάζω με το πινέλο μου. Μου αρέσει και αυτό το προϊόν. Αν είστε μια κοπέλα που θέλει κάλυψη από την πούδρα σας, είναι, ναι, μια πούδρα που θα σας σύστηνα εγώ και γράφει και ωραία στις φωτογραφίες. Περνάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου προϊόν, το οποίο σας το έχω δείξει αρκετές φορές στο παρελθόν, και είναι το Radiant Cover, το Brightening and Lifting Concealer, τούτο εδώ το μικράκι, το οποίο είναι το αγαπημένο μου concealer του τελευταίου καιρού. Έχει μία πολύ ωραία κάλυψη, έχει φυσικό αποτέλεσμα, έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια, δεν κάθεται καθόλου στις λεπτές γραμμές. Φωτίζει το βλέμμα, γιατί έχει έτσι λίγο ροδακινή υποτόνους που κάνουν ένα color correcting σε μαύρους κύκλους αν έχετε, και στεγνώνει, όχι τελείως matte, έτσι ώστε να φαίνεται ξηρή η περιοχή κάτω από τα μάτια, αλλά δεν είναι και πολύ γλοιώδες και γυαλιστερό και να μετακινείται. Είναι πολύ σταθερό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Με ένα το αγαπημένο μου κονσίλερ τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες. Το έχω πάρει 2-3 φορές ήδη. Και είναι κάτι που σας συστήνω όπως και δίποτε να δοκιμάσετε από την εταιρεία της συγκεκριμένη, από την Absolute New York. Το κονσίλερ οπωσδήποτε. Επίσης σε αγαπημένο προϊόν είναι μια σκιά κρεμμόδης από την σειρά Pure Metal Veil. Και έχω την απόγνωση ένα champagne. Είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι και είναι η σκιά που φοράω τώρα στα μάτια μου, αλλά την έχω βάλει λίγο χωρίς primer, έτσι, με το δάχτυλο ίσα-ίσα, οπότε και με το γυαλί τώρα τι να καταλάβετε. Και εδώ που την έβαλε επίσης τι να καταλάβετε. Λοιπόν, είναι αυτή η πολύ ωραία σαμπανή σκιά. Ας τη βάλω πάνω από το foundation. Ας τα βάλω το ένα πάνω από το άλλο. Να κάνω έναν στόκο στο χέρι. Λοιπόν, αυτό το εκπληκτικό πράγμα, το μεταλλικό, είναι πάρα πολύ οικονομικές. Σας είπα, θα σας έχω τις τιμές από κάτω στο info. Είναι τόσο σταθερή που λες ότι είναι σκιά των 35 ευρώ. Δεν πιστεύεις ότι είναι μία τόσο οικονομική σκιά. Και έχει και πάρα πολύ καλή απόδοση. Βλέπετε πώς γυαλίζει και πώς αντανακλά το φως. Είναι πανέμορφη στο μάτι, έχει πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Αν μπείτε στο site της εταιρείας ή αν ζητήσετε και από το Beauty Case να σας στείλει Κλεοπάτρα φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη σειρά, έχει καταπληκτικές αποχρώσεις, εγώ σίγουρα θα πάρω κι άλλες. Και έχει και κάποιες σκουρόχρωμες που πάνε τέλειες για smoky. Είναι όλες μεταλλικές και είναι πανέμορφες. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, έτυχε να βγω, να είμαι βαμμένη από το μεσημέρι και να γυρίσω σπίτι μου πρωί, γιατί βγήκα σέρι το βράδυ και ήρθα το πρωί, και η σκιά ήταν εκεί. Και χωρίς να έχω βάλει shadow primer, είχα βάλει απλά το foundation μου και το είχα σετάρει με την πούδρα μου, που δεν θα έπρεπε κιόλας να έχω βάλει πούδρα κάτω από την κρεμμόδη σκιά, τα είχα κάνει λίγο τουρλού εκείνη τη μέρα, όπως μου ερχότανε, αλλά κι όμως έμεινε άντεξε σκυλή πάνω από πόσες ώρες, 15-16 ώρες σίγουρα. Σίγουρα αυτή η σκιά μαζί με αυτό εδώ το concealer είναι τα top αγαπημένα μου πράγματα, προϊόντα που έχω δοκιμάσει από την Absolute New York. Συνεχίζω με δύο προϊόντα για τα χείλη. Έχω δύο κραγιόν να σας δείξω από διαφορετικές σειρές. Το ένα είναι από την Ultra Sleek, είναι τα κρεμμούδι κραγιόν τους και είναι η απόχρωση 5. Είναι ένα βαθύ κόκκινο. Τι βαθύ κόκκινο, μορσωτηρία. Ένα κόκκινο και έχει και λίγο ροζ υποτόνους. Λοιπόν, δεν θα σας σύστηνα εγώ, αν δεν έχετε πολύ ξηρά χείλη, να παίρνετε κόκκινο κραγιόν.
σε ενυδατική φόρμουλα, γιατί μετακινείται. Σε μένα, επειδή έχω πολύ ξηρά χείλη και φαίνονται άσχημα με τα πολυμάτ κραγιόν, γι' αυτό και παίρνω ενυδατικά. Μ' αρέσει πολύ, έχει καλή διάρκεια για ενυδατικό κραγιόν, έχει πάρα πολύ καλή απόδοση όπως βλέπετε. Και αν σας αρέσουν τα ενυδατικά, είναι σίγουρα ένα κραγιόν που μου αρέσει, είναι Soty Approved και σας το συστήνω. Και έχω και από την MAT σειρά την απόγνωση 62 Brown. Αυτή την πήρα πρόσφατα, την άλλη την έχω πολλούς μήνες. Και είναι από τα αγαπημένα μου καινούρια nude κραγιόν. Είναι ένα φανταστικό καφέ, ειδικά αν είστε ανοιχτόχρωμοι, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο μεγάλα, έχει αυτό το της μόδας που ψιλογκριζάρει. Έχει πολύ ωραία φόρμουλα, θυμίζει αρκετά τις Golden Rose τα Velvet Matte Lipsticks. Οπότε αν σας αρέσει εκείνη η φόρμουλα, θα σας αρέσει και αυτό εδώ πολύ. Και ειδικά αυτό εδώ το 62 Brown είναι το τέλειο nude. Ξαναλέω, ειδικά αν είστε ανοιχτόχρωμοι. Αλλά ακόμα και αν είστε έτσι λίγο πιο σταρένια από μένα, θα φαίνεται τέλειο. Πάμε λοιπόν να δείτε τα προϊόντα που θα είναι στον διαγωνισμό εδώ στο κανάλι και μπορείτε να τα διεκδικήσετε με το να είστε subscriber μου εδώ και να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Θα σας παρακαλούσα να αφήνετε ένα σχόλιο καθεμία για να μην υπάρχει θέμα στις συμμετοχές. Φυσικά θα εκτιμήσω πάρα πολύ όσους πάτε και κάνετε like στις σελίδες του Facebook των παιδιών της Beauty Case και της Absolute New York ή στο Instagram, ό,τι έχετε, αν έχετε λοιπόν δύο και στα δύο θα εκτιμηθούν δε όντως. Θα σας δείξω λοιπόν τι θα κληρωθεί. Διάλεξα από τα Nail Lackers που είναι με σκληρυντικό μέσα, είναι μανό που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα τα συγκεκριμένα, διάλεξα την απόγνωση 44 Medium Orchid, το οποίο είναι ένα σκούρο μοβ και τώρα για φθινόπωρο χειμώνα μου φάνηκε έτσι ιδιαίτερο και μου άρεσε. Ένα μαύρο μολύβι που είναι το αγαπημένο μου αδιάβροχο μολύβι για την εσωτερική γραμμή του ματιού, το έχω κι εγώ, το έχω στην τσάντα του μακιγιάζ. Το έχω για τα επαγγελματικά μου μακιάζ, τέλος πάντων. Φανταστείτε ότι το χρησιμοποιώ λοιπόν για τα επαγγελματικά μου μακιάζ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ σταθερό. Και ειδικά για την εσωτερική γραμμή είναι τέλειο. Ένα προϊόν για τα χείλη είναι το Intense Lip Polish. Είναι πάρα πολύ έντονο και αρκετά glossy και το έχω στην απόγνωση 87 Cherry Bomb, το οποίο είναι ένα κοραλοκόκκινο. Και μία παλέτα με highlight and contour. Δεν θέλω τώρα να την ανοίξω, γιατί έχει και... πώς το λένε? Έχει αυτά τα προστατευτικά, τα σελοτέιπ τέλος πάντων. Έχει λοιπόν ένα highlighter το οποίο είναι shimmer, έχει μία banana powder και έχει και μία πιο ροζουλή ή για όλο το πρόσωπο ή αν έχετε μαύρους κύκλους. Και έχει και τρεις αποχρώσεις, μία αρκετά πιο θερμή, μία αρκετά ψυχρή και ένα πιο σκουρόχρωμο, έτσι, ουδέτερο. Είναι πάρα πολύ ωραία η φύτους, δουλεύονται πολύ εύκολα, είναι αρκετά πουδρένιες με καλή απόδοση και νομίζω θα τα ευχαριστηθείτε όλα πάρα πολύ. Το μόνο λοιπόν που έχετε να κάνετε είναι να μου αφήσετε ένα σχόλιο κατά το βίντεο και να είστε συνδρομήτριες ή συνδρομητές στο κανάλι. Εντάχει, πριν σας αφήσω θα σας δείξω και τα πράγματα που θα κληρωθούν στο Facebook. Είναι το σήμερα eyeliner που σας έδειξα, το βουργουνδί. Ένα lip gloss διάφανο σήμερα, τώρα εδώ φαίνεται ασημεί, αλλά δεν ασημεί, είναι διάφανο. Ένα sculpt stick, το οποίο είναι για contouring και highlighting και το έχω στην απόχρωση tan, οπότε θα βολέψει είτε είστε ανοιχτόχρωμες είτε μεσαίες επιδερμίδες. Και μία παλέτα σκιών από τη σειρά Icon. Τι έχω πάθει και εδώ να μιλήσω, Icon, την Noir Garden. Είναι αυτή η μεταλλική, ανοίγει έτσι, δεν θέλω να ακουμπήσω τις σκιές. Και έχει γήινα, πράσινα,
μπλε, ροζ μοβ, γκρι. Έχει ό,τι μπορείτε να χρειαστείτε για να κάνετε ένα μακιγιάζ. Είναι και αυτές πάρα πολύ ωραίες σκιές. Έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο πινέλο μέσα. Είναι στο στυλ λίγο των Naked της Urban Decay. Αυτά λοιπόν θα είναι στο Facebook. Εκεί θα δείτε, θα έχω αναρτήσει μια φωτογραφία με τα πραγματάκια και θα μπορείτε να πάρετε μέρος εκεί. Οπότε μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μου, είναι σε ό,τι τα φανεί στο Facebook. Θα σας έχω το link στο description box και να πάρετε μέρος και στους δύο διαγωνισμούς. Κάθε επιτυχία σε όλες σας. Χάρηκα που επιτέλους έκανα ξανά βίντεο. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο και μου είχατε λείψει. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας δω σύντομα ξανά. Να είστε όλες καλά. Σας αγαπώ πολύ.